Στι εκστρατείε των Οικολόγων Πράσινων, Ιωάννα Κοντούλη, η οποία ήταν και η βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση του κόμματο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον κήπο του λαού. Την Κυριακή πρέπει να έχουμε κυβέρνηση, δηλώνει στο ΣΤΑΡΤ η επικεφαλή τη εκστρατεία των Οικολόγων Πράσινων, Ιωάννα Κοντούλη, η οποία σημείωσε πω αυτό είναι ευθύνη και των κομμάτων και των πολιτών. Πρέπει τα σενάρια για μη νομιμοποιημένε, μη πολιτικέ κυβερνήσει να διαψευστούν. Όπως τόνισε η κυρία Κοντούλη, τα προβλήματα πρέπει να έχουν λύσεις. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με το μέλλον της χώρας για μικροκομματικά συμφέροντα. Το πολιτικό προσωπικό αυτού του τόπου πρέπει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξάρτητα, δεν μπορούν να ανακρίνουν το πώς ψηφίζουν οι πολίτες. Οι πολίτες ψηφίζουν όπως θεωρούν ότι πρέπει να ψηφίσουν. Δεν δικαιούται κάποιος να κρίνει την ψήφο των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούν την ψήφο των πολιτών και να φτιαχτεί μια πολιτική κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα τις συνεργασίες της επόμενης ημέρας, η κυρία Κοντούλη δήλωσε. Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Και οι οικολόγοι πράσινοι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το ξεκαθαρίζουμε στους συμπολίτες μας ότι σε σχέση με τα σενάρια της επόμενης μέρας, εάν μεν υπάρχει ανάδειξη κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν μπορούμε να μετέχουμε σε αυτό, δεν έχουμε θέση σε αυτό, έχουμε πολιτικά και ιδεολογικά όρια, υπάρχουν άλλοι συγγενικοί χώροι με τη Νέα Δημοκρατία και μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση ευχόμεθα μια απλώς καλή τύχη. Στην άλλη περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση με κορμό ΣΥΡΙΖΑ, κεντροαριστερή δηλαδή, και σε αυτή την περίπτωση οι οικολόγοι πράσινοι δεν θα μετέχουν σε ένα σχήμα με λευκή επιταγή. Εάν κληθούμε και είμαστε στη Βουλή, θα καθίσουμε στο τραπέζι με προγράμματα, αξίες, θέσεις, απόψεις και πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί μια σύγκληση τέτοια στην σωστή κατεύθυνση όπου θα χτίσει τη χώρα σε μια γερή, στέρεη βάση. Στην Κέρκυρα βρέθηκε σήμερα η επικεφαλής των Οικολόγων Πράσινων, κυρία Κοντούλη, η οποία είχε συνάντηση με τους υποψηφίους, ενώ παρεχώρησε και συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόγραμμα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν, εάν μας καλέσουν, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις συγκλήσεις εκείνες που θα επιτρέψουν να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο εξόδου της χώρας, το οποίο όμως θα πατάει γερά στη βιωσιμότητα της κοινωνίας, δηλαδή στην ευημερία των ανθρώπων και στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, γιατί εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.